κύριε Βαγενά. Κοιτάξτε, πριν 60 χρόνια ο Χατζηκρίστος τραγουδούσε τάλιρα μόνο 11 με τις κρατήσεις 10. Και είναι πολύ επίκαιρος 60 χρόνια μετά, βλέποντας όλη αυτή την κοροϊδία γύρω από αυτή την αύξηση, την ώρα που η κυβέρνηση διατυμπάνιζε ότι ο πρώτος της νόμος θα ήταν η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Πριν ένα μήνα περίπου, η κυβέρνηση απέρριψε ξανά την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια και τα τέσσερα η κυβέρνηση διατήρησε αυτούς τους άθλιους μισθούς. Διατήρησε και κρατάει και μονιμοποιεί όλο αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που είχαν επιβάλει προηγούμενες κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, και το οποίο τότε σωστά το χαρακτήριζε γαλέρα. Και βλέπουμε ότι αυτή η αύξηση που δίνεται, δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη συλλογική διαπραγμάτευση για Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Βλέπουμε ότι η ουσία όλων αυτών που βιώνουμε είναι ότι και η κυβέρνηση και η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνείτε στον τρόπο και στην διαδικασία που υπάρχει. Θα σας πω. Ωστόσο, υπάρχει ένα θετικό για αυτό. Γι' αυτό λέω η ουσία. Ναι, να πω για την ουσία. Άνθρωποι, να πω όχι για την κάτι, ουσία. Η ουσία, εντάξει, η ουσία είναι ότι και επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ, όπως και επί προηγούμενων κυβερνήσεων, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί εξακολουθούν να γίνονται φτωχότεροι. Αυτή είναι η ουσία. Και η λύση και αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν δεν θα δίνονταν αν δεν υπήρχε πάλι του εργατικού κινήματος, αν δεν υπήρχε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να παλεύει, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αν δεν υπήρχε παρέμβαση και πίεση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σε ό,τι δε αφορά τις αγορές, και επειδή γίνεται πολύ φασαρία για αυτό το ζήτημα, νομίζω είμαστε πολύ μακριά ακόμα από εκείνο που είχε υποθεί ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Έχουμε μια ανεμική καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι άδικη για τους εργαζόμενους, και δεύτερον, είναι ανεμική και έχει πάντα τον κίνδυνο της ανατροπής, το ότι είναι πρόσχερος, με την έννοια ότι πυκνώνουν τα σύννεφα για μια νέα παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Μάλιστα, κύριε Βαγένα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η κυβέρνηση θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως εκείνο που σίγουρα δικαιούται είναι το Νόμπελ Αυταρχισμού για τις διώξεις εξπρές των αγροτών και το Νόμπελ Υποκρισίας. Όμως εδώ φταίει η κυβέρνηση. Μια στιγμή να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Και το Νόμπελ Υποκρισίας για όλα αυτά που λέει αυτή την πενιχρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί τα δίνει από τη μία τσέπη και τα παίρνει διπλά και τριπλά από την άλλη τσέπη, από τους εργαζόμενους, με τη βαριά φορολογία, με την έμεση φορολογία, με τη μείωση του αφορολόγητου, ακόμα και για τα πιο χαμηλά εισοδήματα. Πού και την είδατε τη μείωση, την είδατε την Μπαλαούρα. Την έχετε ψηφίσει. Και είναι να ισχύει. Κύριε Μπαλαούρα, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε δει. Τώρα πληρώσαμε την τελευταία εδώ στο έμφυα. Κύριε Βαγενά, τώρα πληρώσαμε. Θα έχουμε χρόνο για τον κύριο Διαμαντόπουλο. Έχει γίνει μείωση του αφορολόγητου. Ήταν εδώ και παρακαλώ. Έχει γίνει. Μιλάμε τώρα για το δεκαετία. Όλοι μαζί όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βαγενά, κλείσατε. Ναι. Η λύση για τους εργαζόμενους δεν είναι να περιμένουν τίποτα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων. Είναι με την πάλη τους να διεκδικήσουν για να αποκατασταθούν οι απώλειες του συνδύματός τους και να συγκροτηθεί μια κοινωνική συμμαχία που θα ανατρέψει αυτή τη βάρβαρη πολιτική και το καπιταλιστικό σύστημα. Σήμερα δικάζεται η νεολαία, σήμερα στις 9 η ώρα δικάζεται η νεολαία για την αντιπεριαλιστική διαδήλωση στο μνημείο του Τρούμαν. Δεν μπορείτε. Σήμερα δικάζονται οι νεολαίοι. Επί δική σας κυβερνήσεως. Φυσικά όχι. Μα έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αραχοβίτης, δήλωσε ότι διαφωνούμε απόλυτα. Τελείωσε. Διαφωνείτε και στέλνετε τα μάτια. Κύριε Βαγενά, σας ευχαριστώ.